Σύνδεση με το Κρανίδι για να δούμε πώς έχουν σήμερα τα πράγματα. Στην ξενοδοχειακή μονάδα που πλησίασαν επικίνδυνα οι φλόγες, Νίκο Γιαπρακά, σήμερα θα γίνει ο απολογισμός των ζημιών. Ακριβώς. Βέβαια, ακόμα οι πυροσβέστες βρίσκονται μέσα στις εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας και συνεχίζουν να εργάζονται, όπως επίσης και στον περιβάλλοντα χώρο. Ήταν οι τελευταίες εστίες που υπήρχαν και έξω από το ξενοδοχείο, τις οποίες έσβηναν οι πυροσβέστες μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Παραμένει η ισχυρή δύναμη εδώ. Αυτό το οποίο αναμένουμε τώρα να δούμε είναι το μέγεθος της ζημιάς. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι έχουν υποστεί ζημιές κατά κύριο λόγο ρήπους στην εξωτερική τοιχοποιία γύρω στα 10 με 15 Μπαγκαλόους στις περιοχές και κάποιες μικροζημιές. Ωστόσο, πιο σοβαρές είναι οι ζημιές στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου, στους εξωτερικούς χώρους, από όπου πέρασε η φωτιά κυριολεκτικά μέσα από το ξενοδοχείο. Το ευτύχημα είναι βέβαια ότι υπήρχε σύστημα πυρόσβεσης το οποίο λειτουργήσε με αποτέλεσμα να μπορέσουν να σωθούν οι εγκαταστάσεις. Όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, έγινε και η εκένωση με επιτυχία. Και αυτό το οποίο αναμένεται τώρα είναι να εκτιμηθούν οι ζημιές μόλις ολοκληρώσει το έργο της πυροσβεστική και να δούμε βέβαια και από το ποιο ήταν το αίτιο της πυρκαγιάς αυτής, από πού ξεκίνησε δηλαδή αυτή η φωτιά η οποία έκαψε την ευρύτερη περιοχή εδώ πέριξε του συγκεκριμένου ξενοδοχειακού συγκροτήματος.